Είναι γνωστή από καιρό η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το οδόστρωμα στο δρόμο που συνδέει την Καβάλα με την διασταύρωση του Σταυρού Αμυγδαλεώνα, όπως επίσης είναι γνωστές και οι καθυστερήσεις επί δύο ολόκληρα χρόνια στην υλοποίηση των εργασιών για την ασφαλτόστρωσή του. Ωστόσο, αυτό που αντικρίζουν εδώ και πολύ καιρό οι οδηγοί ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, καθώς οι συνέπειες από τις συνεχείς ρήψεις αλατιού στις αρχές της χρονιάς, λόγω της κακοκαιρίας και των συνεχών χιονοπτώσεων, είναι πλέον κάτι παραπάνω από ορατές. Εκτός ελέγχου, φαίνεται ότι είναι και η κατάσταση στην αρχαία Αγνατία Οδό, με την ασυδοσία των περαστικών να ξεπερνάει κάθε όριο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, να κάνουμε ρεπορτάζ για τα ίδια θέματα, αλλά εμείς ειλικρινά δεν πρόκειται να κουραστούμε ποτέ να κάνουμε και να ξανακάνουμε τα ίδια μέχρι να δούμε να επιλύονται κάποια θέματα, όπως αυτό εδώ που βρισκόμαστε. Αρχαία Αιγνατία Οδός είναι αυτή εδώ, έτσι, το ξέρετε όλοι άλλωστε. Ξεκινάει από πολύ κάτω και πάει μέχρι το Σταυρό του Αμυγδαλεώνα. Πέραν των φωτιστικών αυτών που έχουν ρημάξει τα πάντα, τα βλέπετε όλα, είναι σπασμένα, τα έχουν κατακλέψει από μέσα οι γύφτοι, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, η κατάσταση είναι, έχει ξεφύγει τελείως από κάθε έλεγχο, από κάθε αυτό. Έχουμε πει ότι, καλά, η βρωμιά δεν συγκρίνεται, δεν υπάρχει, δηλαδή εδώ θα δείτε σε λίγο, αυτά εδώ είναι όλα από τα γυφτάκια που βρίσκονται εδώ πέρα και μην μου πει κανείς γιατί τα λέω γυφτάκια ή τα λέω δεν ξέρω τι άλλο, διότι μόνο αυτοί δημιουργούν αυτή την εικόνα εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ, έλα εδώ ρε εσύ Κυριάκο, κοιτάξτε εδώ, εδώ τώρα. Είναι τώρα αυτό εικόνα για περιοχή που έχουν έρθει πάρα πολλές φορές τουρίστες εδώ και φωτογραφίζουν με τις φωτογραφικές τους μηχανές. Μας τιμά τώρα αυτή η εικόνα μέσα σε ένα πανέμορφο δάσος όπως αυτό εδώ του Αγίου Σύλλα, που είναι κατά πράσινο που υπάρχει αυτή η ομορφιά. Πέστε μου εσείς τώρα, ποιος μπορεί να μου βεβαιώσει εμένα και εσάς που μας παρακολουθείτε, ότι αύριο, κάτω από αυτή τη ρίζα του Πεύκου, δεν θα βάλει κάποιο παιδάκι, γιατί αυτά καπνίζουν και από μωρά. Δεν θα βάλει λοιπόν κάποιο παιδάκι φωτιά και θα τρέχουμε όλοι πανικόβλητοι και θα ξαναγυρίσουμε σε εικόνες του 1985 και θα καεί και ό,τι άλλο έχει απομείνει από το 85 που δεν κάηκε και θα καεί και ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα από το 85. Αλλά το αυτή κανενός δεν ιδρώνει να βάλει μία τάξη σε αυτή την περιοχή. Ποιος το λέει λοιπόν ότι δεν θα πάρει μία φωτιά αύριο αυτό εδώ, αυτή εδώ η στιβάδα των σκουπιδιών. Έλα από εδώ ρε εσύ Κυριάκο, δείξε μου εσύ εκεί πέρα, όχι εμένα. Δείξε μου, κοιτάξτε εδώ. Είπαμε να κλείσει αυτό εδώ το νερό, έτσι ώστε να μην έχουν πρόσβαση. Κοιτάξτε, το νερό, κύριε Ξανθόπουλε. Το ξέρετε ότι σας εκτιμώ και ξέρω ότι και επιτελείτε ένα πολύ καλό έργο με τους εργαζόμενους, αλλά βλέπετε τη βρύση. Συνεχίζει να τρέχει. Σκουπίδι, τι να σας λέω τώρα. Άμα πας μέχρι μέσα, παντού σκουπίδια. Σακούλες, ό,τι βρούνε, βρωμίζουν εδώ τον τόπο. Γίνεται ο κακός χαμός. Από την άλλη, υπάρχει η κατάσταση, γύρνα σιγά σιγά την καμερά σου Κυριάκου και πήγαινε μέσα στο σπίτι. Υπάρχει η κατάσταση του σπιτιού. Η γνωστή κατάσταση του σπιτιού. Δεν χρειάζεται να ξαναπάμε εκεί να σας δείξουμε το τι κακός χαμός γίνεται από τα σκουπίδια που υπάρχουν εκεί στο σπίτι, που δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο και κανείς, μα κανείς, δεν συγκινείται να βγάλει όλους αυτούς τους αθήγκανους από το σπίτι αυτό, έτσι ώστε να μην ελοχεύει ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε λίγο έρχεται το καλοκαίρι. Κανείς, φύγανε κατά τη χειμερινή περίοδο, ξαφανιστήκανε, ησύχασε λίγο τόπος εδώ από τους κατοίκους, είπανε αμάν γλιτώσαμε, αλλά δεν γλιτώσαν οι άνθρωποι, ξανάρθανε οι αθήγκανοι στο συγκεκριμένο το σπίτι. Οι γύφτοι, γιατί περί γύφτων πρόκειται, έτσι, δεν το λέω καθόλου ρατσιστικά, μόνο αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν όλο αυτό το πρόβλημα το μεγάλο που έχει δημιουργηθεί εδώ. Δυστυχώς, στην αρχαία Αιγνατία, επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτή η εικόνα. Θα κάνει κανείς τίποτα ή θα έχουμε και πάλι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου? Δεν υπάρχει καμιά παρέμβαση ενός εισαγγελέα, ρε αδερφέ, της αστυνομίας, κάτι τέλος πάντων να περιφραφτεί αυτός ο χώρος, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.